στην τηλεφωνική μας γραμμή μάλλον έχουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Χριστάνη Νίκο. Κύριε Χριστάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είστε καλά? Καλά. Ποια προσπαθούμε. Όπως όλοι μας άλλωστε. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι η άποψη που έχετε για το τι σημαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από πολιτικής και από οικονομικής πλευράς? Νομίζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη συγκυβέρνηση να δημιουργηθεί ένα ψευδεπίγραφο κλίμα ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα και με την κατάθεση του προϋπολογισμού και με διάφορες άλλες ενέργειες της κυβέρνησης και ότι όπου να είναι έρχεται το φως στο τούνελ της ανάπτυξης. Οι επισκέψεις και του Σαμαρά στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ δείχνουν μια βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στις αντιπαραθέσεις των μεγάλων χωρών των υπεριοριστικών δυνάμεων στην περιοχή για τα ζητήματα της ενέργειας και ταυτόχρονα η εξέλιξη που υπάρχει με το ναζιστικό φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, πέρα από το ότι ανέδειξε μια σειρά ζητήματα που το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει για το χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης και το ποιους εξυπηρετεί, δηλαδή συγκεκριμένες μερίδες του κεφαλαίου στην Ελλάδα, εφοπλιστές και άλλους, αλλά ανοίγει και μια συζήτηση, γίνεται και μια προσπάθεια να παραπλανηθεί ο κόσμος, να ταυτιστούν οι φασίστες με εργατικά λαϊκά κινήματα που διεκδικούν το δίκαιο τους. Και πιθανά να έχουμε στο επόμενο διάστημα, γι' αυτό έχουμε πει και στην ανακοίνωσή μας, ότι ο λαός πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, γιατί μπορούμε να έχουμε και ακόμα και νομοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τη δράση κομμάτων ή οργανώσεων του μαζικού κινήματος που να βγάζουν έκνομες αυτές τις ενέργειες. Για παράδειγμα, είναι ανησυχητική η προχθεσινή σύλληψη και καταδίκη μαθητών από το ΕΠΑΛ της Λαμίας. Κάτι που έγινε μέσα σε μία νύχτα με μαθητές οι οποίοι βρισκόντουσαν σε κινητοποίηση που αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση, χωρίς να υπάρχουν ζημιές στο κτίριο, αυτό που συνήθως βρίσκουν ως πρόφαση για να παρεμβαίνουν στις αγγελικές και αστυνομικές αρχές. Θέλω να πούμε δηλαδή ότι τα ναζιστικά φασιστικά μορφώματα θα τα απομονώσει το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα και ταυτόχρονα ο λαός και ο ελληνικός λαός και κάθε λαός στον κόσμο έχει το δικαίωμα και να αντιπαλεύει νόμους και να τους καταργεί στην πράξη. Και ακόμα να διεκδικεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, να θέλει να ανατρέψει αυτό το κοινωνικό σύστημα που μας έφτασε σε αυτή τη βαρβαρότητα, να θέλει να ανοίξει ένας δρόμος για μια άλλη κοινωνία, εμείς λέμε σαν κουκουέ, σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Κύριε Χριστάνη, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα όσον αφορά τις συντάξεις, τους μισθούς των ανθρώπων? Εμείς θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε αυτό αναδεικνύει, παράδειγμα, προβλέπει έσοδα 5 δισεκατομμυρίων από τις λαϊκές τσέπες με την κατάργηση του αφορολόγητου των τέκνων και με τη φορολόγηση των ακινήτων. Άρα αυτό που ακούστηκε από τα κυβερνητικά χείλη ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα είναι ακόμα ένα ψέμα. Ο λαός έχει τώρα πείρα, γιατί το ίδιο ακούγαμε, ξέρετε, και από προηγούμενες κυβερνήσεις και υπουργούς κλπ. Ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν νέα μέτρα. Υπάρχει πείρα τώρα. Και αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μήνες, αν θα γίνει κούρεμα, αν θα παραταθεί το δάνειο και τα λοιπά, η αποπληρωμή του, και αυτά δεν πρόκειται να γίνουν χωρίς να υπάρξουν και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Άρα χρειάζεται οργάνωση παντού, χρειάζεται να ανοίξει συζήτηση μέσα στα σχολεία, στις σχολές, στους τόπους δουλειάς για το πώς θα οργανωθεί ένα λαϊκό κίνημα, μια λαϊκή συμμαχία εργατών, φτωχών αγροτών, μικρών επαγγελματιών, ανέργων νέων και γυναικών, που θα ανοίξει και την πάλη ενάντια σε αυτά τα μέτρα και θα λειτουργήσει, να το πούμε έτσι, αμυντικά ενάντια σε αυτά τα μέτρα, αλλά και θα λειτουργήσει επιθετικά στο να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη λαϊκή κυβέρνηση, μια λαϊκή εξουσία όπως την ονομάζουμε εμείς. Είμαστε σε αυτή τη φάση που πρέπει το κίνημα να οργανωθεί και να αντεπιτεθεί. Σε αυτή την κατεύση χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ. Θα ήθελα να σας κάνω μία, θα το έλεγα, προφητική ερώτηση. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αύριο της Ελλάδας? Το αύριο, αν ο ίδιος ο λαός δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του, θα είναι πολύ δυσίωνο και άσχημο και αρνητικό και για μας και για τα παιδιά μας. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε πίστη στο λαό και στις αστήρευτες δυνάμεις που υπάρχουν και πιστεύουμε ότι με βασανιστικούς ρυθμούς, με αργούς ρυθμούς,
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος και στην Ελλάδα και μπορεί και στη χώρα μας η Ελλάδα να σηματοδοτήσει ή να συμβάλλει τέλος πάντων σε ένα κύκλο νέων επαναστάσεων για να αλλάξει η κοινωνία. Κύριε Χριστιάνη, έχετε να δηλώσετε κάτι σχετικά με το θέμα της Χρυσής Αυγής? Θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία επαγρύπνηση από τις λαϊκές δυνάμεις. Το νομοθετικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ενέργειες που έχουν ποινική, ας το πούμε, διάσταση, υπήρχε και πριν και ήταν ευθύνη των κυβερνήσεων και πριν και της τωρινής για το ότι δεν τις αντιμετωπίσανε. Εμείς μόνο παράδειγμα από το ριζοσπάστη είχαμε αναδείξει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 30 τέτοιες επιθέσεις που είχαν και ποινικό χαρακτήρα απέναντι είτε σε μετανάστες είτε σε ανθρώπους που αγωνιζόντουσαν ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να προβληματιστεί ο λαός γιατί προχώρησε τώρα σε αυτή την κίνηση η κυβέρνηση και πρέπει να δούμε στην εξέλιξή του και πώς αξιοποιείται αυτό το γεγονός, αυτό που λέμε αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Σε κάθε περίπτωση λέμε ξανά ότι πέσανε πλέον οποιαδήποτε φύλλα σικής υπήρχανε. Αποδεικνύεται ότι αυτό το κόμμα δεν έχει καμία σχέση με το αντισυστημικό που υποτίθεται ότι πρόβαλε. Στην ουσία εξυπηρετεί, είπαμε ξανά, τα δουλεμπορικά γραφεία, τους εφοπλιστές και συγκεκριμένες μερίδες του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Και για μας η απάντηση απέναντι σε αυτούς είναι ότι κανείς δεν πρέπει να δεχθεί αλληλεγγύη αποφασιστικά χέρια, κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει να αναπτυχθεί αυτό το μόρφωμα στα σχολεία και στις σχολές, αλλά πρέπει να το απομονώσει με την πολιτική του δράση, με το να αναδειχθούν ποια είναι ιστορικά η εξέλιξη αυτών των ναζιστικών και φασιστικών μορφωμάτων και κομμάτων και τι έρχεται να εξυπηρετήσει σήμερα στην περίοδο της κρίσης. Και να μην ξεχνάμε ότι ένα μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξη αυτού του μορφώματος έχουν και όλοι αυτοί που αναδείξαν ως κυρίαρχη βάση συσπήρωσης στο μνημόνιο. Πάτησε πάνω σε αυτή τη βάση η Χρυσή Αυγή, πάνω στην πάνω πλατεία του Συντάγματος και με συνθήματα δήθεν αντιμνημονιακά και αντισυστημικά προσπάθησε να συσπηρώσει φτωχούς λαϊκούς ανθρώπους που βρίσκονταν σε απόγνωση. Η απόγνωση πρέπει να μετατραπεί σε οργή και οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους και σε αυτή την κατεύση το ισχυρό, ένα ισχυρό ΚΚΕ και μια ισχυρή ΚΝΕ μπορεί να συμβάλλει σε πολλά ζητήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, ενεργά μέλη της Χρυσής Αυγής ήταν και πολλοί αστυνομικοί. Σας έχει απασχολήσει αυτό το γεγονός, γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι η προστασία του πολίτη, σε εισαγωγικά όταν, βέβαια. Όταν αυτό το γεγονός που αναφέρεται τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, το έχουμε πει εμείς ανακοινώσεις μας, δηλαδή τι είχαμε πει, ότι υπάρχει διαπλοκή της Χρυσής Αυγής με τμήματα του κρατικού μηχανισμού, πολλοί μας λιδωρήσανε. Αυτά που βλέπουμε είναι ένα μέρος. Και η δική μας η γνώμη είναι ότι δεν πρόκειται να εξαλειφθεί αυτή η σχέση. Όποια μέτρα και αν παρθούν, που και αυτά μπορεί να είναι σωστή κατεύθυνση τώρα μέσα στα σώματα ασφαλείας. Αλλά πρέπει να δούμε αυτό το γεγονός δηλαδή, ότι δεν υπήρχε απλά ανοχή από τμήματα του κρατικού μηχανισμού, υπήρχε συγκεκριμένη διασύνδεση. Και αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρωτοβουλίες, ας πούμε, μεμονωμένων υπαλλήλων ή αξιωματικών. Προφανώς εδώ υπήρχε ένας μηχανισμός που λειτουργούσε. Και προφανώς δεν έχουμε δει όλο το βάθος αυτού του μηχανισμού ή αν το θέλετε πίσω από την σκηνή τι κρυβόταν ή τι ήταν. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα το πέραμα. Ο μηχανισμός αυτών που πήγαν και στήσαν σωματείο και ομοσποδία που παραλίγο να φτάσει πήγε να μπήκε στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ αποδεικνύεται τώρα ότι πίσω από αυτό το μηχανισμό βρίσκονται συγκεκριμένοι εργολάβοι και εφοπλιστές που θέλαν να ξεμπερδέψουν με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στη ζώνη του πέραματος. Άρα όταν βλέπουμε ένα μηχανισμό να είναι σε εξέλιξη, να λειτουργεί, σημαίνει ότι αυτός δεν γίνεται έτσι αυθόρμητα. Κάποια κινήματα κινούνται και επειδή είναι πολύ στενή η σχέση της οικονομίας και των οικονομικών δυνάμεων στην κοινωνία, πάντα πίσω από αυτά υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα και συμφέρον οικονομικών συγκεκριμένων δυνάμεων
να ενισχυθεί η Χρυσή Αυγή και να μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο που έπαιζε. Κύριε Χρυστά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουμε καθημερινά από όλες τις πλευρές να χτυπούν τον απλό λαό, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν επιρροές στον λαό, δυστυχώς. Κύριε Χρυστά, βεβαίως. Είναι δυσβάστηκτες οι συνέπειες στο λαό και στην νεολαία, και γι' αυτό και πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας και όχι απλά να αντισταθούμε και να αντιπιτεθούμε. Σύμφωνα με τις αρχές, η Χρυσή Αυγή θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τον εγκληματικό χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης από το φασιστικό-πολιτικό της χαρακτήρα. Και όπως εύστοχα έχει υποθεί σε μια ανακοίνωση της Κομμουνιστικής Νεολαίας, είναι εγκληματική γιατί είναι φασιστική. Δηλαδή, δεν είναι απλώς μια οργάνωση στην οποία ενσωματώθηκαν διάφορα αυτό που λέμε συνήθως λούμπεν στοιχεία ή στοιχεία τέλος πάντων του υποκόσμου και τελείωνε εκεί. Ή, να το πούμε και ανάποδα, αυτά τα στοιχεία βρήκαν στέγη σε έναν φορέα ο οποίος πολιτικά ιδεολογικά εξυμνούσε τον εθνικισμό, εξυμνούσε τον ρατσισμό, πρωτοστατούσε στον αντικομμουνισμό και στις αντικομμουνιστικές επιθέσεις, και δεν έχουμε λίγες που γίνονται ακόμα και τώρα μετά τα γεγονότα. Έχει διαπαιδαγωγηθεί ένας συρφετός ανθρώπων με τέτοιο μίσος ρατσιστικό και αντικομμουνιστικό, και αυτό πάτησε πάνω στην κρίση που υπήρχε και στις συνέπειές της και σε μια προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, όπου όσοι έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού, να το πούμε έτσι, να τους απορροφήσουν και πολιτικά και κοινοβουλευτικά σε ένα τέτοιο μόρφωμα το οποίο η ιδεολογία, η εθνικοσοσιαλιστική όπως λέμε, η ίδια αυτή που ανέπτυξε και ο Χίτλερ, είναι που έδωσε δυνατότητα στα εγκληματικά στοιχεία να συγκροθούν και να αναπτυχθούν. Άρα, αυτό που έντεχνα κάνει η κυβέρνηση και άλλες δυνάμεις, αν θέλετε, είναι και αυτογραφία, έτσι, στον τύπο, ότι να ξεχωρίσουμε την εγκληματική από την αυτή, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Και υπάρχουν άλλωστε και οι φωνές για μια υποτίθεται συνταγματική ακροδεξιά, και θέλουμε να πούμε ότι είτε εμφανίζεται με ακραία μορφή αυτή που λέμε την εγκληματική, είτε μένει σε κάποια περίοδο χωρίς να εμφανίζει αυτή τη μορφή, σε κάθε περίπτωση στο τελικό στάδιο τέτοια μορφώματα και τέτοια κόμματα οδηγούνται εκεί. Ανοχή στη χώρα μας έδειξαν και στην ανάδειξη του Μεταξά, για να θυμηθούμε λίγο ιστορία, όπως έδειξαν και στη Γερμανία στην ανάδειξη του καγκελάριου Χίτλερ, πολιτικά κόμματα, φιλελεύθερα, έτσι, συντηρητικά κτλ. Άρα και αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να έχουμε μια συνολική εκτίμηση για το ποιος είναι ο ρόλος τελικά της ναζιστικής φασιστικής Χρυσής Αυγής. Δεν είναι κάτι έξω από το σύστημα, είναι ενταγμένο μέσα στο ίδιο το σύστημα. Κύριε Χρυστάνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ναι, να είστε καλά. Yes.